Χρησιμοποίηση πρέπει να μπει στη ζωή μας, να μην ξοδεύουμε τσάντες που είναι μιας χρήσης. Οπότε γι' αυτό η Διάδη μας με συνεργασία με την ΕΠΑΔΗΜ σας κάνει σήμερα δώρο αυτές εδώ τις τσάντες που θα γνωρίζετε. Εντάξει, δώσε μια να γίνει την πρώτη σωματική. Εντάξει. Μια αυτά. Τι γίνεται. Πού είναι ένα καφέ. Δεν έχουμε καφέ. Τα καφέ είναι και για παιδιά. Μία τσάντα δίνουμε στον καθένα για να φτάσει για όλους. Θα έρθει να πάρει ο κύριος. Για να φτάσει για όλους. Δεν γίνεται. Μία τσάντα στον καθένα. Όχι, στο Δήμο. Το Δήμο είναι πάλι το Δήμο. Έφερε μία που έφερε και το έξω. Μόνο μία δίνουμε συγγνώμη γιατί είναι πάρα πολύ σκοτεινό. Μία τσάντα για όλους. Ορίστε. Ορίστε. Δεν έχει αυτή την ευκαιρία. Δεν είναι ο ξεχωρίζει. Δεν είναι να σα δείξω κάποια. Θέλετε. Μια είναι. Εσείς θέλετε να παίξετε. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα παίξω. Θα δείξω κάποιες κάρτες και θα μου πείτε σε ποιο κάτω πιστεύετε ότι παίρνει. Δείτε, θα το γράφω. Ναι, πράσινος κάτω, σκοτεινός, πλήρωνα κύκλωση. Ωραία, σπασμένο κουνάλι. Επαναχρησιμοποίησεις. Τα σπασμένα μπαίνουν στο πράσινο κάτω. Χρησιμοποιημένα καθένα στις πλήρες. Είμαι η Ευγενία Καραβάτσιου, περιβαλλοντολόγος από τη Διάδημα. Σήμερα είμαστε εδώ σε μια δράση με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ανακύκλωσης που ήταν 18 Μαρτίου. Μαζευτήκαμε σήμερα λοιπόν εδώ για να δώσουμε έτσι στον κόσμο ένα κίνητρο με οδηγίες ανακύκλωσης, πώς θα πρέπει να κάνουμε πιο σωστή διαλογή απορριμμάτων, έτσι ώστε να βοηθήσουμε και τη γειτονιά μας να είναι πιο καθαρή και το Δήμο να κάνει καλύτερη δουλειά με τα σκουπίδια του. Έχουμε φέρει λοιπόν κάποιους έντυπους οδηγούς, οι οποίοι έχουν μέσα και τους 6 κάδους, χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, βιοπόβλητα και τη γανέλαια, που μοιράζουμε στον κόσμο έτσι ώστε να έχουν την πληροφορία όλοι στο σπίτι τους. Παράλληλα, δίνουμε και το ειδικό δοχείο ανακύκλωση τηγανελαίων. Έχουν τοποθετηθεί 2 ATM για ανακύκλωση τηγανελαίων, το ένα είναι στον Άγιο Δημήτριο και το άλλο είναι στην περιοχή Πλατάνια. Και παράλληλα, στη συνεργασία με την ΕΠΑΔΗΜ, μοιράζουμε αυτές εδώ τις τσάντες πολλαπλών χρήσεων, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να πάει στα ψώνια, στο σούπερ μάρκετ, στο μανάβικο, με τη δική του τσάντα για να μην χρησιμοποιήσει τις τσάντες τις πλαστικές που είναι μιας χρήσης. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να αλλάξουμε συνήθειες, να αλλάξουμε νοοτροπία, να βάλουμε στη ζωή μας την ανακύκλωση, η οποία στην Κοζάνη τρέχει ήδη από το 2009 με 4 διαφορετικούς κάδους. Είμαστε καινοτόμοι και παράδειγμα προς μίμηση σε όλη την Ελλάδα. Οπότε πρέπει να είμαστε περήφανοι, να στηρίζουμε το σύστημά μας και να βοηθάμε όσο μπορούμε το Δήμο. Σήμερα στη δράση μας αυτή. Έχει έρθει και το τρίτο λύκειο. Έχει ετοιμάσει ένα quiz ανακύκλωσης που ρωτάει στους περαστικούς. Και με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ότι και η τοπική κοινωνία μαθητές είναι πάρα πολύ ενεργή σε όλο αυτό. Μπορείτε να ακολουθήσετε τη Διάδημα στα social media, στο Facebook, Instagram, LinkedIn και YouTube και να ενημερώνεστε από το site μας καθημερινά με νέες πληροφορίες και να κάνει ο καθένας ό,τι καλύτερο μπορεί. Είμαστε Φωτόπουλος Δημήτρης, είμαστε από το τρίτο γέλ Κοζάνης και βοηθάμε το Διάδημα στην εκδήλωση που κάνει για την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης. Βλέπω εδώ ότι έχετε κάνει ένα τεστ με φωτογραφίες για να μάθει ο κόσμος τι πάει πού. Για δείξε μας λίγο. Έχουμε σχεδιάσει αρκετά πράγματα. Εδώ πέρα είναι ένα παιχνίδι το οποίο δείχνουν διάφορες καρτέλες και οι περαστικοί πρέπει να βγουν σε ποιο κάδο μπαίνουν. Κάθε καρτέλα που δείχνει, ας πούμε. Γιατί κοινωνία αλλιώς. Μιλάμε τώρα. Έχουμε σπασμένα λίγα. Πού πάνε τα σπασμένα παιχνίδια. Τα σπασμένα παιχνίδια μπαίνουν στον πράσινο κάδο. Μάλιστα. Τα CD και τα πλαστικά πηγαίνουν στην ανακύκλωση. Ωραία. Τα τανικεδάκια πηγαίνουν. Θα πάνε να χρησιμοποιήσει. Επίσης, αν είναι σε καλή κατάσταση. Το δοχείο παρυπαντικού ανακύκλωση. Ανακύκλωση γιατί είναι πλαστικό. Και στην κομποστοποίηση πηγαίνουν φλούδες και γενικότερα φαγητά. Επίσης έχουμε διοργανώσει και σε διάφορα τάμπλετ ερωτηματολόγια τα οποία οι περαστικοί μπορούν να απαντάνε σχετικά με την ανακύκλωση πάλι. Και έτσι προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο που κάνει με την ανακύκλωση, διότι η ανακύκλωση πρέπει να γίνεται σωστά. Όχι μόνο και μόνο να γίνεται, πρέπει να γίνεται και σωστά. Καλημέρα σας, ονομάζομαι Χατζής Οδυσσέας, είμαι μαθητής του 3ου ΓΕΛ Κοζάνης, το οποίο είναι και σχολείο πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του προγράμματος ΕΠΑΣ,
για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Είναι ένα σχολείο που έχει αγκαλιάσει την Αηφόρο Ανάπτυξη. Έχουμε εγκαταστήσει και ηλιακά πάνελ στην οροφή του σχολείου για ανανεώσιμη πηγή ενέργειας με τον ήλιο. Έχουμε εγκαταστήσει και ειδικούς κάδους ανακύκλωσης σε ολόκληρο το σχολείο και για το χαρτί και για το αλουμίνιο και για το πλαστικό. Οι μαθητές ξέρουν υπεύθυνα να τους χρησιμοποιούν, να τους χρησιμοποιούν καταλλήλως. Και σήμερα έχουμε έρθει εδώ να βοηθήσουμε τη διάδειγμα με αυτή την καταπληκτική διοργάνωση, να επιστοποιήσουμε τους πολίτες της Κοζάνης, της πόλης μας, σχετικά με την ανακύκλωση και με την κουμποστοποίηση. Και ναι. Όλα τα φαγητά. Να βγάλουμε την εκκλησία.